Επανερχόμαστε λίγο με ένα θέμα που βρίσκεται σήμερα στην επικαιρότητα, στην τοπική επικαιρότητα, καθώς κάποιοι βρήκαν τον τρόπο και τον χώρο να εισέλθουν στο παλιό σχολείο εκεί σε περιοχή του Αγίου Νικολάου, συγκεκριμένα στα Μέσα Λακόνια, και να βανδαλίσουν ένα χώρο ο οποίος ανήκει σε εθελοντισμός, βρίσκεται στο προσκήνιο. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους εκεί στον Ερυθρό Σταυρό που είχαν ως βάση το συγκεκριμένο κτίριο βρίσκονται στο Αρκαλοχώρι. Κάποιοι βρήκαν λοιπόν αντιδήμαρχοι. Ο κύριος Μανώλης Λεμπίδης είναι αντιδήμαρχος διαχείρισης δημόσιου χώρου και ακίνητης περιουσίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Βρήκαν τον τρόπο και βανδάλισαν και ντρόπιασαν έτσι κατά κάποιο τρόπο. Καλησπέρα. Κινήσεις σας που βέβαια πρέπει να κατακρίνουμε όλοι. Καλησπέρα μου. Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση για ένα τόσο δυσάρεστο γεγονός που έλαβε χώρα περίπου την τρίτη τα ξημερώματα. Γύρω στις 7 η ώρα το καταλάβαμε εμείς. Με ειδοποίησε η πρόεδρος της κοινότητας Μέσα Λακωνίων, η κυρία Δρακονάκη. Ναι. Πήγαμε στο χώρο μαζί με την αστυνομία και είδαμε ότι ο χώρος αυτός που έχει παραχωρήσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου για τον Ερυθρό Σταυρό και για τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Μέσα Λακωνίων ήταν περιμετρικά του χώρου, είχαν σπάσει όλα τα τζάμια και είχαν διαλύσει το κτίριο. Μέσα δεν είχαμε εισβολή, απλά όλα τα τζάμια και όλοι οι χώροι ήταν καταστραμμένοι. Δηλαδή μπήκαν κάποιοι στη διαδικασία, βλέπουμε χαρακτηριστικές εικόνες, να πετάξουν. Ναι, εντάξει, φαντάζομαι να μην αναζητήσουμε το λόγο, δεν υπάρχει λόγος. Θεωρώ ότι είναι αχαρακτήριστο, απαράδεκτο και δυσάρεστο τέτοιες συμπεριφορές. Και νομίζω ότι προσβάλλουν και τον πολιτισμό, αλλά και το επίπεδο ζωής των κατοίκων της περιοχής νομίζω ότι είναι κατακριτέο 100%. Ακριβώς, μια ιστορική περιοχή. Κατάφεραν να μπουν μέσα, αντιδήμαρχοι εισχώρησαν μέσα? Όχι, δεν μπήκαν μέσα. Νομίζω ότι πάντως ήταν αρκετή ώρα εκεί, γιατί σημάδεψαν όλα τα τζάμια γύρω μπρος-πίσω, σε όλο το χώρο, ήταν πάρα πολλά. Θα αποκατασταθεί τη Δευτέρα, θα τελειώσουμε, ούτως ώστε ο χώρος να ξαναγίνει όπως ήταν, και νιώθουμε και λίγο στενάχωρα γιατί αυτή τη στιγμή οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού είναι στο χώρο του που δοκιμάζεται στο Αρκαλοχώρι, και αυτή η παραβατική συμπεριφορά μας λυπεί όλους, ειδικά αυτούς τους εθελοντές που δίνουν τη ζωή τους και πήγαν και κατέστρεψαν το χώρο τους. Έχουν στραφεί κάπου οι έρευνες, χωρίς να μας πείτε λεπτομέρειες? Φαντάζομαι η αστυνομία έφτασε στο σημείο, θα υπάρξει κάποια έρευνα? Νομίζω υπάρχει μια μυστικότητα. Διερευνάται από την περιοχή αν υπάρχουν κάποιοι από την γύρω περιοχή, γείτονες και τα λοιπά, αν είδαν κάτι, γιατί σίγουρα ο θόρυβος ήταν διαρκής. Κάμερες δεν υπήρχαν στην περιοχή εκεί? Όχι, δεν υπήρχαν. Στο χώρο το συγκεκριμένο, η μία αίθουσα είναι για τον Πολιτιστικό Σύλλογο και ο άλλος είναι για τον Ερυθρό Σταυρό, αλλά κάμερες όχι, δεν υπήρχαν. Μάλιστα, αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και λυπάμαι που βγαίνουμε στον αέρα για ένα δυσάρεστο γεγονός, ενώ θα μπορούσαν να. Θα έχουμε την ευκαιρία. Αντιδήμαρχε, θα έχουμε την ευκαιρία, ειδικά εκεί στον Άγιο Νικόλο, είστε δραστήριοι, να αναφερθούμε σε άλλα θέματα. Και φιλόξενοι, βέβαια, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.